Επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νεκτάριου Συντοϊνιού που έφυγε προώρα από τη ζωή. Κυρία Υπουργέ, είναι μονόδρομος η απόσυρση του προεδρικού διατάγματος και της τροπολογίας για τους καλλιτέχνες. Είναι μονόδρομος η συγκρότηση συστήματος δημόσιας, δωρεάν και ενιαίας πανεπιστημιακής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, χωρίς πιστοποιήσεις αποφύτων, πτυχίων και δικαιωμάτων, με αντιστοίχηση των μέχρι τώρα πτυχίων των σχολών βάσει διαδικασιών εξομοίωσης που θα καθοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας και τα Πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να αγνοείται αυτό το μαζικό, καθολικό αίτημα του αγώνα των καλλιτεχνών. Οφείλεται εδώ να πάρετε θέση και να λύσετε το ζήτημα που έχετε δημιουργήσει με το προεδρικό διάταγμα και να το αποσύρετε άμεσα. Λίγα λόγια για το νομοσχέδιο. Γιατί ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ με πληρότητα ανέδειξε συνολικά τις ρυθμίσεις του. Με βάση τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, τα εκθέματα των μουσείων θα καταντάσσονται όχι με βάση τη σημασία τους, αλλά τι είναι πιο εντυπωσιακό, τι κόβει περισσότερα εισιτήρια ή ακόμα μπορεί να περνούν και σε δεύτερη μοίρα προς όφελος της θέας του εστιατορίου, της καφετέριας, των πολιτηρίων και άλλων κερδοφόρων δραστηριοτήτων διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες θα παρακάμπτονται και οι όποιοι ηθικοί ενδιασμοί υπήρχαν μέχρι σήμερα απέναντι στη βεβήλωση των αρχαιολογικών χώρων από τις κάθε είδους εμπορικές δραστηριότητες, όπως η διοργάνωση επίδειξης μόδας στο ναό του Ποσειδώνα, στο Σούνιο, ή η διαφήμιση της Coca-Cola στην Ακρόπολη που επιχειρήθηκε παλιότερα. Όμως δείχνετε συνολικά όλοι σας επιλεκτική ευαισθησία όταν τα πανώ ενάντια στις υπερελιστικές επεμβάσεις που κρεμούνται τέλος πάντων στην Ακρόπολη, σε αυτό το παγκόσμιο μνημείο πολιτισμού και απευθύνονται στην παγκόσμια κοινή γνώμη, τότε λοιπόν σχίζετε τα ημάτιά σας. Το μόνο που δεν απασχολεί την κυβέρνηση είναι η ουσιαστική επαφή του λαού και ειδικά της νεολαίας με τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος και των επιτευγμάτων της ανθρωπότητας ως μια βαθμίδα στην εξέλιξη του πολιτισμού που είναι πανανθρώπινο δημιούργημα και συλλογική περιουσία. Αυτό που απασχολεί είναι η σπραξιμότητα και η κερδοφορία που συνεπάγει τη μαζικοποίηση των δραστηριοτήτων των μουσείων και των επιχειρήσεων που κινούνται γύρω από αυτά. Τα πάντα όλα στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων, όπως και η λαϊκή κατοικία που με κόπο μιας ζωής καταφέρνουν να κάνουν οι εργατικές λαϊκές οικογένειες, με προσφυγή ακόμα και σε δάνεια, σε δανεισμό, που λόγω της μεγάλης επίθεσης που δέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις στο εισόδημά τους, σήμερα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις των δανείων. Ο Άριος Πάγος, με την απόφαση της Ολομέλειας σε κλειστή συνεδρίαση, έδωσε το πράσινο φως για προγκρόμ πληστηριασμών. Η απόφαση αυτή πατάει πάνω στους νόμους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά έκρινε πως τα κοράκια, κάνοντας χρήση των νόμων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν να παίρνουν τα σπίτια και να προχωρούν τις διαδικασίες των πληστηριασμών με δική τους επωνυμία. Το μέγεθος της επίθεσης στα σπίτια των λαϊκών νοικοκυριών φαίνεται από το γεγονός ότι το 2022 έγιναν πάνω από 40.000 πληστηριασμοί, ενώ το 2023 υπό την απειλή του πληστηριασμού αναμένεται να τεθούν οι ιδιοκτήτες 700.000 ακινήτων. Μιλάμε για 700.000 οικογένειες. Εκτός αυτού, η διαρκής αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται μέχρι τον Ιούνιο να υπάρξουν και νέες αυξήσεις, θα οξύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, αφού εκατομμύρια χρεωμένα νοικοκυριά δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και την αποπληρωμή των δανείων. 32% των στεγαστικών δανείων που είχαν ρυθμιστεί τον προηγούμενο χρόνο έχει κοκκινήσει εκ νέου. Η ονομαστική αξία των κόκκινων δανείων που έχουν στην κατοχή τους οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, τα γνωστά κοράκια, έχει ξεπεράσει τα 87,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το προηγούμενο χρόνο, κατά το πρώτο τρίμηνο, αυξήθηκαν κατά 7,9 δις ευρώ τα δάνεια. Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που άρχισε να ξυλώνει ακόμα και αυτή την αδύναμη, έτσι κι αλλιώς, προστασία της λαϊκής στέγης με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που νομοθέτησε το ιδιώνυμο και την παραχώρηση κόκκινων δανείων στα φανς. Με το νέο πτωχευτικό κώδικα, η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε το έγκλημα.
Το ΚΚΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις νόμου για την προστασία της λαϊκής κατοικίας από τους πληστηριασμούς, για κούρεμα χρεών από τους υπέρυγκους τόκους, για πραγματικά ευνοϊκές ρυθμίσεις και άλλα που όλα τα άλλα κόμματα αρνούνται να τα ψηφίσουν. Τώρα χρειάζεται χωρίς καθυστέρηση να δυναμώσει πάλι του λαού ενάντια στους πληστηριασμούς που βγάζουν στο σφυρί τα λαϊκά σπίτια για να προστατευτεί η λαϊκή περιουσία από τα αρπακτικά των ΦΑΝΣ και να διαγραφούν τα χρέη των λαϊκών νοικοκυριών. Απαιτούμε τώρα, κύριοι, να πάρετε θέση στην τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ για την απαγόρευση κάθε ενέργειας πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία, όπως παρουσιάστηκε από τον εισηγητή μας αλλά και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, για να μην την επαναλαμβάνω. Απευθυνόμαστε από αυτό το βήμα σε κάθε λαϊκή οικογένεια και τους επισημαίνουμε ότι δεν χωράει καμιά επανάπαυση, ότι η όποια επόμενη κυβέρνηση θα δώσει οποιαδήποτε λύση ή ανακούφιση. Γιατί τα αστικά κόμματα έχουν δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εχθρικά θα κινηθούν απέναντι στις λαϊκές οικογένειες. Το ΚΚΕ δεν έχει τέτοιες δεσμεύσεις. Μπαίνει μπροστά στην πάλη του λαού, ενάντια στα αρπακτικά των τραπεζών και των ΦΑΝΣ, για το δικαίωμά του να μένει στο σπίτι του, που το απέκτησε με κόπους και βάσανα και πολλές φορές το έκτισε ακόμα και με τα ίδια του τα χέρια. Πρωτοστατεί ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή της σημερινής βαρβαρότητας και την οικοδόμηση της κοινωνίας, όπου το δικαίωμα σε ασφαλή και σύγχρονη κατοικία θα είναι εξασφαλισμένο για όλους μέσα από τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και της παραγωγής. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, καταγγέλλουμε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, μιας που είναι στην αιμοδιότητά σας, της εταιρείας Ελληνικού ΑΕ και της διοίκησης του Αθλητικού Κέντρου Αγίου Κοσμά για το ξύλωμα των αθλητικών εγκαταστάσεων, την έξωση των αθλητικών σωματείων, των αθλητών, την απαγόρευση της πρόσβασης του λαού στο χώρο και τη μετατροπή του χώρου του Αθλητικού Κέντρου Αγίου Κοσμά σε εγκαταστάσεις για λίγους. Με βάση την τελευταία ενημέρωση, σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται να τοποθετηθούν απαγορευτικές μπάρες προκειμένου να μην εισέρχονται στον χώρο αθλητές και αθλούμενοι. Όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο που οι αθλητές και οι προπονητές βρίσκονται στα μισά της αγωνιστικής προετοιμασίας, δημιουργώντας μεγαλύτερα προβλήματα στην προπονητική διαδικασία. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποδεικνύει τον πραγματικό χαρακτήρα των σχεδιασμών για το ελληνικό, που για τα κέρδη των λίγων, για τις 27 βίλες που σχεδιάζονται να κατασκευαστούν στη θέση του Αθλητικού Κέντρου Αγίου Κοσμά, διώχνονται χιλιάδες αθλητές, αθλούμενοι και δρομείς, δεκάδες αθλητικές ομοσπονδίες και σωματεία. Απαιτούμε τώρα να σταματήσει αυτή η βιομηχανία εξώσεων που έχουν ξεκινήσει η κυβέρνηση, το ελληνικό και η διοίκηση του Αθλητικού Κέντρου, να συντηρηθούν και να βαθμιστούν όλα τα υπάρχοντες αθλητικές υποδομές και να είναι ανοιχτές και δωρεάν για το λαό και την νεολαία της περιοχής και όλης της Αττικής. Να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, διαβίωσης όλων των αθλητών και των ασκούμενων, καμιά οικονομική επιβάρηση στις ομοσπονδίες, καμιά σκέψη για ενέργειες που διαταράσσουν την προπονητική διαδικασία και το καθημερινό τους πρόγραμμα, και να εξασφαλιστούν πλήρως όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Κλείνοντας, καλούμε τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, με κριτήριο τις δικές τους ανάγκες, που συνθλίβονται κάτω από την κοινή σας στρατηγική όλων των κομμάτων του κεφαλαίου, που εκφράζεται σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, να στηρίξουν το ΚΚΕ, τη μόνη δύναμη που, ναι, είναι κολλημένη στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, για να είναι δυνατός ο λαός απέναντι στην αλληλαϊκή κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές.